Λοιπόν, ελάτε όποιος θέλει. Κράτα το μαγαζί, εσύ Χριστίνα. Έχουμε μια ώρα. Εξηγώ το εξής. Ναι. Συνήθως στην παραδοσιακή τηλεόραση αποφεύγουμε να δείχνουμε τα λάθη μας, τις γκάφες μας, τα σαρδάμ, το παρασκήνιο, το τι συμβαίνει, πρέπει να είμαστε ατσαλάκωτοι. Επειδή ήμουν ο πρώτος που έβγαλα τη γραβάτα προαιώνων, ήταν φετίχη γραβάτα. Δεν τη φόρεσες όμως, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν την ξαναφόρεσες. Στα δελτία πάντα τη φορά. Εκτός δελτίων είναι θηλιά, όπως είπε, στο λαιμό που σφίγγει, όπως είπε και ο Τσίπρας στον Πούτιν. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε οτιδήποτε δεν επιτρέπεται στην τηλεόραση και μας αρέσει πολύ. Καλά κάνετε. Γιατί τι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, να σηκωθούμε όπως είναι και να πάμε μια βόλτα, να δείξουμε τα σκηνικά, την ύψη από τα σκηνικά, να βγούμε έξω και να πάμε έξω δεξιά, όπου σε περιμένει αυτή εδώ η έκπληξη. Αυτό εδώ τι είναι, παιδιά, που στείνεται τώρα εδώ στις εγκαταστάσεις, είναι φορητό πλανητάριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σχολεία και όχι μόνο είναι φορητό πλανητάριο. Στον θόλο προβάλλονται εικόνες. Έχει καθίσματα για 35 άτομα. Οι δύο κύριοι αυτοί, οι οποίοι λατρεύουν τα αστέρια και είναι κερασιτέχνες, όχι αστρολόγοι, αστρονόμοι, το ξεκαθαρίζω γιατί είναι ένα τεράστιο λάθος, είναι πολιτική μηχανική. Πρόσεξε να δεις τώρα, είναι αδέλφια, σακάδες. Ο Κώστας Σακάς, που είναι ο διευθυντής του πλανητάριου, ας πούμε, είναι πολιτικός μηχανικός του MP, του Μετσόβιου. Ο αδερφός του, ο Χρήστος Σακάς, που είναι project manager, μοιράσαν τις δουλειές να μην τσακώνονται, πολιτικός μηχανικός επίσης, Πανεπιστημίου Πατρών. Μαζί στη ζωή, μαζί στην επιστήμη, μαζί στα χόμπι, μαζί στην αγάπη και παράγουν και τρομερά ντοκιματέρ. Θυμήσου, επώνυμο Σακάς, Κώστας Χρήστος. Κώστας Χρήστος. Πάμε, παιδιά, ελάτε να δείτε. Πάμε. Έλα, να σε ξαναγήσω. Πάμε. Δεν έχεις δει τα κατατόπια, ε. Περίμενε. Ελάτε από εδώ. Κάνει γύρω στις 3 ώρες να στηθεί το συγκεκριμένο. Εδώ είναι. Να είναι μια κάμερα. Από εκεί. Τι λέτε τώρα. Το βλέπεις. Πολύ εντυπωσιακό πάντως. Έτσι. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. 3 ώρες για να στηθεί. 3 ωρούλες για να στηθεί. Για καλώς στην οικογένεια Σακά. Τι κάνετε. Ο Κώστας. Κώστας το πέτυχα. Και ο Χρήστος. Τι κάνετε. Κώστας, καλά. Κύριος Κώστας. Κεφαλογιάννης Μιχάλης. Εδώ βλέπω σταυρώσαν τα χέρια. Θα έχουμε θέμα. Είναι γεγονός ότι τώρα δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να δούμε. Έχουμε βάλει ένα ειδικό φίλτρο μπροστά στο τηλεσκόπιο. Δεν ήταν Μιχάλη, είμαι ειδικός. Εδώ μπορείτε να βάλετε το μάτι σας. Μπορείς να το κουμπάτε για να μην το κουνήσουμε. Και λίγο πιο μακριά από το. Βλέπεις τίποτα. Ναι. Είναι. Μία κίτρινη μπάλα. Μπράβο, ακριβώς. Τι είναι αυτή. Τον ήλιο κοιτάμε τώρα δηλαδή. Ναι, είναι ο ήλιος. Πρέπει είναι να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο μόνος τρόπος να παρατηρήσουμε τον ήλιο είναι να βάλουμε στο τηλεσκόπιο ένα ειδικό ηλιακό φίλτρο. Εδώ το έχουμε αυτό. Αλλά όσοι τηλεθεατές μας ακούνε και μας βλέπουν και έχουν στο σπίτι τηλεσκόπιο, να γνωρίζουν ότι χωρίς φίλτρο ποτέ δεν κοιτάζουμε τον ήλιο, είναι ακαρία τύφλωση. Τώρα εμείς έχουμε το ειδικό ηλιακό φίλτρο και αν κοιτάξετε θα δείτε μία κίτρινη σφαίρα. Αυτή είναι η σφαίρα του ήλιου. Να πούμε στους πάλι στους τηλεθεατές ότι ο ήλιος δεν έχει πέτρες, βράχια, βουνά, φωτιά, λάβα. Αποτελείται μόνο από αέρια. Από υδρογόνο κυρίως και το αέριο ήλιο που το γνωρίζουμε από τα μπαλόνια που ανεβαίνουν ψηλά. Για κάτσε, για έλατε. Πάμε. Είναι σαν ζωγραφιστός ο ήλιος. Το είδα. Είναι ένα κίτρινο πράγμα πολύ. Το είδα. Λοιπόν, για έλατε. Μιχάλη μου, πάμε μέσα να προηγηθεί η κάμερα, να πούμε εμείς. Για να έρθουμε εδώ. Εδώ τώρα χαλάει λίγο ο φωτισμός. Ναι. Έτσι, εδώ χαλάει για λίγο, θα μας δείτε σκοτάδι, θα δείτε μερικά πλάνα, θα μας πείτε σε λίγο για την ιστορία σας, αλλά θέλω να αρχίσουμε να βλέπουμε τις προβολές, να κλείσουμε παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε όλοι μέσα. Περάστε όλοι μέσα, έτσι. Να κλείσουμε την κουρτίνα, μπράβο, για να μπορέσουμε να δούμε, έτσι, να πάρουμε ένα δείγμα. Παιδιά, είμαστε μέσα σε ένα φορητό πλανητάριο. 2 λεπτά να φύγω εγώ από εδώ, πάω στο Μιχάλη δίπλα. Από εκεί. Ωραία, κάθομαι. Μιχάλη, έλα κοντά από εδώ. Καλά είσαι. Ερωτώ τώρα γιατί κάνουμε τεχνική υπέρβαση. Κύριε σκηνοθέτα, φαίνονται αυτά κανονικά, καθαρά. Δεν μας ενδιαφέρει να φανούμε εμείς. Φαίνεται η εικόνα. Πολύ ωραία. Επειδή δεν θα περάσει και ο ήχος, εξηγήστε μου τώρα και την ιστορία τη δική σας. Εδώ αυτά τα έχετε φτιάξει εσείς. Αυτά το ντοκιμοντέρ, τα περισσότερα τα έχει φτιάξει ο Θεοφάνης Ματσόπουλος. Η ιδέα του πλανητάριου είναι του Νίκου Ματσόπουλου. Ο οποίος Νίκος Ματσόπουλος ήταν. Αστροφυσικός. Ακριβώς. Το ξέρω τον κύριο Ματσόπουλο. Ήταν επί 20 χρόνια στο αστεροσκοπείο Πεντέλης. Υποδεχόταν τον κόσμο που πήγαινε στο τηλεσκόπιο Νιούαλ. Και είχε την ιδέα να φτιάξει ένα φορητό πλανητάριο εδώ και 20 χρόνια. Δεν υπήρχε όμως παλιότερα η τεχνολογία. Μην δείχνει σε εμά, εμεί δεν αφανούμε. Σβήσε το φως, δείχνε το θόλο, μετά θα ανάψουμε φώτα. Μπράβο, δείχνε. Το θόλο. Εδώ, σκοτίνιασα λίγο, βάλτε και τα πλάνα. Εδώ.
Τι βλέπουμε εδώ τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή είναι η Σελήνη. Βλέπουμε το σεληνιακό όχημα. Όλες οι αποστολές που πήγαν στη Σελήνη, οι αστροναύτες είχαν και αυτό το Luna Rover, με το οποίο διανύσαν 30 χιλιόμετρα συλλέγοντας πετρώματα στη Σελήνη. Κύριε Σακά, ενώ βλέπουμε αυτά, εσείς πώς μπλέξατε με αυτή την ιστορία? Και εγώ. Το αδερφό σας, πολιτική μηχανική, αντί να χτίζετε πολυκατοικίες, να βγάλετε κάνα φράγκο. Είμαστε και δύο πολιτικοί μηχανικοί. Εγώ, όντας στο Μετσόβεο στο Πολυτεχνείο, πήγα στη Γερμανία για να μάθω γερμανικά ένα δίμηνο. Επισκέφτηκα στο Φράιμπουργκ, το εκεί πλανητάριο, και μου μπήκε το μικρόβιο. Οπότε. Το μεταδώσατε στον αδερφό? Και στον αδερφό, αλλά γνώρισα τον Νίκο τον Ματσόπουλο, που τον γνωρίζω 57. Ενημερώνετε μας αν έχουμε εικόνα και βλέπουμε, γιατί είναι οι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Έχουμε εικόνα, συνεχίζουμε. Οπότε, κολλάτε το μικρόβιο στον αδερφό. Χτίσατε, προλάβατε να χτίσετε κανένα σπίτι? Έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά έργα. Έχουμε χτίσει όχι μόνο σπίτια, εκκλησίες, μουσεία, δρόμους. Αυτή η βασική ασχολία σας? Εδώ και δύο χρόνια είναι η κύρια ασχολία. Ο Νίκος Ματσόπουλος μας είπε. Τακτοποιείτε και κανένα αυθαίρετο, αλλά αυτή είναι η βασική ασχολία. Δεν προλαβαίνουμε πλέον. Είναι τόση η ζήτηση για το πλανητάριο που δεν υπάρχει χρόνος για τίποτε άλλο. Αρχικά πήραμε κι εμείς ένα φουσκωτό πλανητάριο που ήταν μέχρι δύο χρόνια, αυτή είναι η τεχνολογία. Αλλά η ποιότητα προβολής των φουσκωτών είναι πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχει αυτή η τεντωμένη οθόνη που βλέπετε εδώ πέρα. Πόσα παιδάκια φιλοξενούνται εδώ? Γιατί 50 μαθητές. 50 μαθητές και είναι γύρω στα 60 τετραγωνικά. Ακριβώς. 60 τετραγωνικά είναι η οθόνη που βλέπετε πάνω. Εμείς είμαστε λιγότερο. Αφού είναι ο θόλος, είμαστε 50. 40 και είναι 60. Και αυτή ήταν η ιδέα. Να φέρουμε την αστρονομία. Αυτός είναι ο Άρης. Που παίξατε και το θέμα με το Inside που ακούσαμε για πρώτη φορά ήχο από τον Άρη. Λίγο πριν στην εκπομπή. Καταφέραμε μαζί με το. Να ανοίξουμε τώρα πόρτα και να μιλήσουμε. Να ανάψουμε και φώτα να. Βεβαίως. Πάμε να περάσουμε στο τηλεσκόπιο. Πάμε να περάσουμε τηλεσκόπιο. Έτσι, μπράβο, θα τα διαλύσουμε σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά, έλα και η κάμερα. Ανοίξε κουρτίνα, παιδιά. Τώρα εδώ θα γίνει κάτι με το διάφραγμα. Αλλά δεν είναι θέμα. Πολύ ωραία. Μιχάλη μου, έλα. Πήραμε ένα δείγμα. Για να δείτε πόσο προχωράει η επιστήμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι. Έτσι. Εξαιρετικά εντυπωσιακό και φαντάζομαι για την πιτσιρικαρία είναι ότι τρελαίνω. Είναι το ωραίο μάθημα που μπορεί να γίνει. Πολύ διαδραστικό και πολύ. Η δουλειά δική σου ποια είναι? Εγώ κυρίως ασχολούμαι με το πλανητάριο. Είμαι χειριστής των μηχανημάτων. Ερευνώ για το τι είναι καινούργιο βγαίνει στην αγορά. Συνεχώς. Περίπου τα ίδια πράγματα. Πού σας βρίσκει όποιος ενδιαφέρεται? Όποιος ενδιαφέρεται, έχουμε το site μας που μπορεί να μας βρει όποτε. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι planetarium.otg από το On The Go. Αν γκουγκλάρουν βέβαια φορητό πλανητάριο, είμαστε από τα πρώτα αποτελέσματα. Είσαστε από το πρώτα που θα βγει. Είναι κάτι ευρωβόρον για να μπορέσει κάποιος να σας καλέσει στο σχολείο του, στην επιχείρησή του? Όχι, δεν είναι κάτι ακριβότερο από το να πάνε σε ένα σταθερό πλανητάριο. Το κόστος για κάποιο μαθητή είναι 4 ευρώ. 4 ευρώ, η συμβολική είσοδος κτλ. Ναι. Εσείς έχετε συνδυάσει αυτή τη στιγμή το χόμπι σας, το κέφι σας. Γιατί ήταν η αγάπη σας? Βέβαια, ναι. Έχουμε συνδυάσει αυτό το πράγμα και η αγάπη μας για τα ταξίδια. Και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. έχουμε φτάσει ήδη σε ένα χρόνο. Το δικό μου και του Κεφαλογιάννη το βλάψιμο. Εγώ και εγώ το ίδιο. Συνάδελφοι βλαμμένοι με το συγχωρείο. Όταν ταξίδευα, έβλεπα την εκπομπή σας. Εγώ και το δικό μου αρέσει να ταξιδεύω πολύ σε κάτι περίεργα μέρη. Ήμουν στον Παλί. Μα έχουμε κάνει διάφορα πλανητάρια, έχουμε επισκεφθεί τηλεσκόπια και αυτά είχαμε δει. Βέβαια. Ο αγαπημένος σας πλανήτης ποιος είναι? Αυτός που εκεί χάνεστε? Ή αστικό σώμα, εν πάση περιπτώσει. Ο Δίας είναι. Γιατί ο Δίας? Γιατί αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου. Είναι ο καλύτερος πλανήτης, αφού αρέσει ο γιο. Ο δικός σας, έχετε γιο εσείς? Εγώ έχω δύο κόρες. Γιατί τους αρέσει? Εμένα μου αρέσει ο Κρόνος. Ο Κρόνος είναι. Τα χρώματα και τα αέρια. Δεν έχει χρώμα, αλλά έχει τους δακτυλίους. Είναι από πάγο, δισεκατομμύρια παγάκια γυρίζουν γύρω από τον Κρόνο. Και ο Κρόνος, σε αντίθεση με τα άλλα αντικείμενα, όταν το κοιτάς από το προσοφθάλμιο. Ναι. Όλα τα ουράνια σώματα είναι σφαίρες. Έχοντας όμως τα δαχτυλίδια γύρω του, κατανοείς το τρισδιάστατο. Οπότε εκείνη την ώρα νιώθεις ότι. Πάμε να γυρίσουμε να βλέπουμε και το πλανητάριο έτσι από εδώ. Πατάς σε μια σφαίρα. Είμαστε κόντρα στον ήλιο. Ναι, γι' αυτό είχαμε. Είμαστε κόντρα στον ήλιο. Έλα από εδώ τώρα. Κοιτάξτε πώς σκηνοθετούμε. Κόντρα ήλιο και εγώ είμαστε. Έλα εδώ. Στη φτισιά. Και εμείς είμαστε από εδώ, Μιχάλη μου. Που είμαστε στη σκιά. Μπράβο. Όχι κόντρα στον ήλιο. Το πετύχαμε. Αλλά να πούμε ότι όταν εμείς με τον Νίκο τον Ματσόπουλο και τον Χρήστο προσπαθούσαμε να φτιάξουμε το hardware, την κατασκευή, το γεωτετικό θόλο, ο Θεοφάνης Ματσόπουλος, που είναι ο γιος του Νίκου, έφτιαξε ο ίδιος ένα ντοκιμοντέρ. Με πολύ θράσος, πιτσιρίκος τότε, το έστειλε σε ένα φεστιβάλ στη Γερμανία. Και βραβεύτηκε. Όχι μόνο βραβεύτηκε, με το που τελείωσε το φεστιβάλ, τον καλέσαν από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο και του λέει τηλεφωνικά. Λέει, γιατί δεν κάνετε κανένα ντοκιμαντέρ κι εσείς? Μα κάνουμε. Εσείς φτιάξατε, λέει, το ντοκιμαντέρ, ναι, ελάτε να δουλέψετε για μας. Και ο Φάνης του κάνανε μία σύμβαση 4 μήνες, τώρα είναι μόνιμη. Ναι, ναι.
το παιδί. Και τον στείλανε για δύο μήνες στη Χιλή για να κάνει upgrade το ντοκιμοντέρ. Ο Φάνης ήταν όχι ο νεότερος Έλληνας, ο νεότερος που πήγε με αποστολή στα τηλεσκόπια στη Χιλή. Και αυτή τη στιγμή είναι η έδρα του στο Μόναχο και γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές διαθέσιμες παραγωγές. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο αδερφός σου σε κόλλησε. Το βλέπω παθιασμένο. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο μεγαλύτερος ή ο μικρότερος? Είναι μεγαλύτερος. Απλά εγώ είμαι παθιασμένος με τα τεχνικά ζητήματα. Με τα τεχνικά ζητήματα. Εσύ είσαι ο Κατσαβιδάκιας. Ακριβώς. Και αυτός είναι ο Ονειροπόλος. Γιατί τον βλέπω όταν μιλάει, συγκινείται. Παντόπουλος. Τα αστέρια, ντοκιμαντέρ κάνουμε. Ναι, και είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Γιατί δεν το πιστεύει κάποιος ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Σε έχει επηρεάσει. Γιατί μηχανικός αυτός, πολιτικός μηχανικός και εσύ. Έτσι. Είναι ο πατέρας μας. Από τον πατέρα μας. Από τον πατέρα. Ο πατέρας, τα αστέρια, τα κοιτάει. Όχι, ο πατέρας μας όχι, δεν είχε. Δεν είχε τέτοιες βλέψεις. Ήταν γήινος και έβγαζε χρήματα για να σπουδάσει τα παιδιά του. Ακριβώς. Θα σου ρωτήσω κάτι εγώ. Κάτι τρελό που έχει συμβεί, κάποια απορία ενός παιδιού ή κάτι πολύ αστείο που έχει συμβεί. Θα ρωτάνε για εξωγήινους, πάω στοίχημα. Για εξωγήινους δεν είναι τρελό, είναι πολύ φυσιολογική ερώτηση. Είναι πολύ φυσιολογική ερώτηση εξωγήινων. Το πιο τρελό είναι ειδικά στις μικρές ηλικίες, πρώτη, δευτέρα δημοτικού εκεί τα νήπια, όταν τα παιδιά βγαίνουν, είναι τόσο ενθουσιασμένα που δεν λένε βγήκαμε. Λένε επιστρέψαμε. Θεωρούν δηλαδή στη μισή ώρα ακριβώς ότι δεν ήταν πλέον στο σχολείο, ήταν κάπου αλλού. Αυτό είναι αστεία πράγματα που έχουν συμβεί. Κάποια φορά ήμασταν σε ένα χωριό στην Ελασσόνα, σε ένα σχολείο να πάμε να στήσουμε. Μιλάμε την προηγούμενη μέρα, μας λένε θα σας έχουμε εμείς ανοιχτή την αυλή. Πάμε και εμείς, βρίσκουμε ένα σχολείο με ανοιχτή την αυλή, μπαίνουμε μέσα, ξεκινάμε το στήμα. Λάθος σχολείο. Αλλά εκεί είναι. Δεν πειράζει, παιδιά, ελάτε στο πέμπτο δημοτικό και όχι το τρίτο. Δίπλα, ήταν όλα τα σχολεία του ή άλλου. Και να πούμε ότι πολλές φορές πηγαίνουμε σε δήμους που το αναλαμβάνει το κόστος ο Δήμος και έρχονται δωρεάν τα σχολεία. Ήμασταν τώρα για την προηγούμενη εβδομάδα στην Κέρκυρα, σε μια καταπληκτική εκδήλωση του Δήμου Κέρκυρα. Η Κέρκυρα έχει έναν ουρανό. Ναι, άμα δεν υπάρχει φωτοχημική, η φωτορύπανση. Αλλά μπορούν να μας βρούνε γιατί όλα τα Χριστούγεννα, μάλλον όχι όλα, από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 29 θα είμαστε στο Δήμο Ελευσίνα στην πλατεία. Με δωρεάν. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει μια βόλτα μέχρι την Ελευσίνα. Και το άλλο Σάββατο στην Πρέβεζα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης. Τέλεια. Πάντως φαίνεται ότι το αγαπάτε. Εγώ να σας συγχαρώ με τη σειρά μου. Και είναι αυτό που λέμε μια ελληνική λέξη που δεν μεταφράζεται, μεράκι. Μία από τις ελληνικές λέξεις που δεν μεταφράζονται. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και υπάρχουν εξωγήινοι. Να είστε σίγουροι. Με τόσα δισεκατομμύρια πλανήτες, γιατί να έχουμε το προνόμιο μόνο εμείς. Στατιστικά. Στατιστικά είναι. Υπάρχουν, Στατιστικά είναι σχεδόν βέβαιο. Δεν έχουμε βρει. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά δεν αποκλείεται. Άμα θες ένα 3 εκατομμύρια χρόνια για να πας σε ένα πλανήτη, πού θα βρεις ένα? Η νέα επανάσταση που θα γίνει είναι σε 2 χρόνια που θα θέσουμε σε τροχιά το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb, που σκεφτείτε, ο καθρέφτης αυτού του τηλεσκοπίου θα είναι πιο μεγάλος από το πλανητάριο και θα βρίσκεται σε διάστημα. Αυτό το τηλεσκόπιο θα μπορεί να ανιχνεύσει τη σύνθεση από την ατμόσφαιρα των εξωπλανητών όσων έχουν. Οπότε είναι πολύ. Τι, phone home. Περιμένουμε νέες ραγνές. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ενημερώστε μα αν πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς επιστρέφουμε στο στούντιο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.